Καλώς ήλθατε στα μαθήματα Αρνός. Θα απαντήσουμε στην ερώτηση 7 του σχολικού βιβλίου, η οποία βρίσκεται σε σελίδα 60 και ανοίξει το κεφάλαιο ηλεκτρικό ρεύμα. Ας δούμε τι λέει. Να χαρακτηρίσεις με σίγμα τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με λάμδα αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο. Και να αιτιολογήσεις περιληπτικά τις απαντήσεις σου. Ας δούμε τι έχουμε εδώ. Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού α μεγαλώνει όταν αυξάνουμε την τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του, ενώ η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή. Καταρχήν, για να απαντήσουμε στην ερώτηση αυτή, ας δούμε από τι εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού. Η αντίσταση δεν δίνεται από τη σχέση R, όπου R είναι αντίσταση, ίσον ρο, όπου ρο η ειδική αντίσταση του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένος. Με συγχωρείτε, επί L, όπου L το μήκος του αγωγού προς α, όπου α το εμβαδόν διατομής του. Επαναλαμβάνουμε, R η αντίσταση του αγωγού, ρ η ειδική αντίσταση του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο αγωγός, L το μήκος του αγωγού και α το εμβαδόν διατομής του. Έτσι όπως έχουμε γράψει τη σχέση, δεν βλέπουμε εξάρτηση από την αντίσταση ούτε της τάσης, ούτε της θερμοκρασίας του. Όμως, η ειδική αντίσταση του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένος αγωγός δεν δίνεται από τη σχέση ρ ίσον ρ0, όπου ρ0 είναι η ειδική αντίσταση στους 0 βαθμούς Κελσίου, επί 1 συν α, όπου α θερμικός συντελεστής, θ, όπου θ η θερμοκρασία. Επομένως, τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνει η θερμοκρασία, αυξάνει και η ειδική αντίσταση. Άρα, όσο αυξάνει η ειδική αντίσταση όμως, δεν θα αυξάνει και η αντίσταση. Επομένως, παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία ενός μεταλλικού αγωγού, αυξάνεται και η αντίστασή του από τις δύο αυτές σχέσεις. Και μάλιστα η αναλογία στην ουσία θα είναι ίδια. Δηλαδή, θα είναι R ίσον R0 επί 1 συν α θ. Έτσι δεν είναι? Επομένως, για να δούμε τώρα τι λέει ακριβώς αυτή η πρόταση. Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε την τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του, ενώ η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή. Μα αν η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή, τότε πολύ απλά και αντίσταση διατηρείται σταθερή. Άρα δεν μεγαλώνει. Επομένως, η πρόταση είναι λάθος. Μια σημείωση που θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ είναι ότι θεωρητικά, αν αυξάνουμε την τάση που εφαρμοζόταν στα άκρα του, θα αυξανόταν το ρεύμα. Και αν αυξανόταν το ρεύμα, προφανώς θα αυξανόταν και η θερμοκρασία του. Όμως από τη στιγμή που με κάποιο τρόπο κρατάει τη θερμοκρασία σταθερή, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα περαιτέρω, η πρόταση είναι λάθος, καθώς η αντίσταση, αφού η θερμοκρασία παραμένει σταθερή με κάποιο τρόπο, δεν μεγαλώνει. Συνεχίζουμε τώρα στο επόμενο ερώτημα. Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε τη θερμοκρασία του, ενώ η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του παραμένει σταθερή. Τι λέει, μεγαλώνει όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του. Ναι, αλλά από την πίσω σχέση δεν είδαμε την αναλογία μεταξύ θερμοκρασίας και αντίστασης. Άρα, προφανώς, όσο αυξάνει η θερμοκρασία, τόσο θα αυξάνει και η αντίσταση. Επομένως, όντως μεγαλώνει όταν αυξάνουμε τη θερμοκρασία. Ενώ η ηλεκτρική της τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του δεν έχει έτσι κι αλλιώς καμία συνέπεια. Επομένως, η πρόταση αυτή είναι σωστή. Συνεχίζουμε. Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει, ενώ η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή. Μισό λεπτό. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να μας πέσει στο μυαλό εδώ είναι ότι αφού μεγαλώνει η ένταση του ρεύματος, θα πρέπει να μεγαλώνει και η θερμοκρασία του. Δηλαδή, όσο πιο πολλά ηλεκτρόνια περνάνε με όσο μεγαλύτερη ταχύτητα, θα συγκρούνται πιο πολύ με τα ιόντα του πλέγματος του αγωγού, με αποτέλεσμα να αυξάνει τη θερμοκρασία του. Όμως, αφού με κάποιο τρόπο μας λέει η ερώτηση ότι η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή, μην μας νοιάζει πώς, αλλά αφού το λέει, και αφού από τη σχέση που είχαμε γράψει, στην ουσία η αντίσταση εξαρτάται από τη θερμοκρασία του αγωγού και από το υλικό που είναι κατασκευασμένο, διαπιστώνουμε πολύ απλά ότι δεν εξαρτάται άμεσα από την ένταση του ρεύματος στην περίπτωση αυτή πάντα, έτσι. Και από τη στιγμή που η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή, δεν μεγαλώνει. Παραμένει και η αντίσταση σταθερή. Επομένως, η πρόταση αυτή είναι λάθος.
Διότι επαναλαμβάνουμε, αφού η θερμοκρασία του με κάποιο τρόπο διατηρείται σταθερή, έπρεπε και η αντίσταση να παραμένει σταθερή. Συνεχίζουμε. Είναι ίση με το πηλίκο της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό προς την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του. Για να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Τι λέει, είναι ίση με το πηλίκο της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος προς την τάση. Για να μας λυθούν όλες οι απορίες, εφαρμόζουμε τον νόμο του Ωμ. Ο νόμος του Ωμ δεν είναι η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του ίση με το ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό επί την αντίστασή του. Δηλαδή, αν λύσουμε ως προς την αντίσταση, δεν βρούμε R ίσον V δια Y, όπου το V η τάση στα άκρα του και το Y η ένταση του ρεύματος που το διαρρέει. Αλλά μισό λεπτό, τι λέει εδώ. Είναι ίση με το πηλίκο της έντασης προς την τάση. Άρα προφανώς είναι λάθος. Είναι ίση με το πηλίκο της τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα του προς την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει. Άρα προφανώς εδώ πέρα έχουμε λάθος. Τώρα συνεχίζουμε στην επόμενη πρόταση. Εξαρτάται από το υλικό του αγωγού. Προφανώς, να μην ξαναγυρίζουμε τώρα πίσω, ξαναγράφουμε τη σχέση R ίσον από άρια αντίσταση, ρ, η ειδική αντίσταση του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο αγωγός, επί L το μήκος του αγωγού προς το εμβαδόν διατομής του. Ναι, αλλά προφανώς, όπως είπαμε, το R αυτό είναι η ειδική αντίσταση του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο αγωγός, δηλαδή καθορίζεται από το υλικό του αγωγού. Επομένως, αφού το ρ αυτό καθορίζεται από το υλικό του αγωγού, η αντίσταση R θα εξαρτάται από το υλικό του αγωγού. Επομένως, η πρόταση αυτή είναι σωστή. Και πάμε και στην τελευταία. Ας δούμε τι λέει. Δεν μεταβάλλεται αν διπλασιάσουμε συγχρονώς το μήκος του αγωγού και το εμβαδόν διατομής του. Λέει δεν μεταβάλλεται. Ας ξαγράψουμε τη σχέση της αντίστασης. R ίσον, ρ είπαμε, επί L, δι α. Ρ η ειδική αντίσταση του υλικού, L το μήκος του αγωγού, α το εμβαδόν διατομής του. Αν διπλασιάσουμε το μήκος του αγωγού και το εμβαδόν διατομής του, το μήκος του αγωγού δηλαδή, πώς θα γίνει. L τόνος ίσον 2L και το εμβαδόν διατομής α τόνος ίσον 2α. Έτσι δεν είναι. Αν αντικαθίσουμε τώρα τις τιμές αυτές στη σχέση της αντίστασης, δεν θα βρούμε μία νέα τιμή αντίστασης η οποία θα είναι R τόνος ίσον ρ L τόνος δι α τόνος. Αντικαθιστούμε. R τόνος ίσον ρ. Πόσο κάνει όμως το L τόνος? 2L. Πόσο κάνει το α τόνος? 2α. Ωχ, τι παρατηρούμε εδώ? Τα δύο φεύγουν. Άρα τι μένει? Ότι R τόνος ίσον ρο επί L διά α. Δηλαδή R τόνος ίσον R. Δηλαδή διπλασιάσαμε και το μήκος του αγωγού και το εμβαδόν διατομής του και δεν είδαμε διαφορά. Άρα η πρόταση είναι σωστή. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Καλή συνέχεια.